κυρία Φιταγκουρίδου, τι κάνετε? Καλώς σας βρήκαμε, κυρία Μωραΐτη. Δόξα τω Θεώ. Εσείς πώς είστε? Εμείς μια χαρά είμαστε με αυτά που ακούμε και βλέπουμε. Εσείς θέλω να μου πείτε πώς είστε εκεί στο Δήμο Συντικής, καθώς εδώ και πάρα πολύ καιρό γίνεται μια συζήτηση για Δημοτικό Σύμβουλο που πραγματικά δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει κανείς ποια είναι η θέση του και τι ακριβώς έχει γίνει. Διότι πλήττονται πάρα πολύ. Πλήττεται το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος Συντικής, η αξιοπιστία του εννοώ. Θα τα ξεκαθαρίσει βέβαια η Αντιπεριφέρεια, αλλά πώς να ξεκαθαρίσει αυτά που δεν καθαρίζονται τελικά. Για πείτε μου τα στοιχεία τα δικά σας τώρα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε όλοι σε μια περίεργη θέση. Ναι. Εντάξει, προσωπικά εμείς και ως παράταξη δεν είμαστε σε δύσκολη θέση. Δεν είναι δημοτικός σας σύμβουλος, είναι το κύριο Παναγιώτη. Όχι, δεν είναι δημοτικός σύμβουλος των Νέων Οριζόντων, είναι δημοτικός σύμβουλος της Ένωσης Συντική με επικεφαλή τον κύριο Παναγιωτίδη. Ωραία. Δημιουργήθηκε ένα θέμα το οποίο προέκυψε και το διαπιστώσαμε και εμείς μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και από εκεί και πέρα με κάποιες... Το Facebook έκανε τη ζημιά, θέλετε να μου πείτε. Όλο το Facebook την κάνει τη ζημιά. Μάλιστα. Και μετά στην τηλεόραση, στο ράδιο κλπ. Εμείς δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση για το τι έχει συμβεί. Γιατί δεν ξανασυνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο το από τότε? Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε μέχρι στιγμής 3 φορές. Ναι. Η μία με την συνεδρίαση ειδικού σκοπού που πραγματοποιήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου. Η άλλη ήταν στις 10 Σεπτεμβρίου που είχαμε τα νομικά πρόσωπα και η άλλη στις 24. Ωραία. Και μία έκτακτη μάλλον. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε μια έκτακτη η οποία αφορούσε τις σχολικές επιτροπές, ένα μεσημέρι, μία η ώρα που ξανασυνεδριάσαμε. Για να αντικατασταθούν αυτοί οι οποίοι τελικά δεν ήταν σωστοί. Ναι, γιατί δημιουργήθηκε και εκεί πρόβλημα. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο. Κάποια στιγμή κάνεις το λογαριασμό και λες δεν μπορεί να συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα σε ένα Δήμο. Επειδή το ψάχνω και αναζητώ αν υπάρχουν αλλού τέτοιου είδους προβλήματα, διαπιστώνω ότι απασχολούμε εμείς την κοινή γνώμη των Σερών, αλλά για λάθος λόγους. Αυτό που ακούγεται, και επαναλαμβάνω ότι δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση γιατί ο Δήμαρχος δεν έχει προβεί σε κάποια επίσημη ενημέρωση, είτε με δελτίο τύπου, είτε με παρέμβαση. Δεν έχει προβεί ο Δήμαρχος, οι υπάλληλοι, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Να σας πω τι. Έχετε και Γενικό Γραμματέα τώρα. Έχουμε και Γενικό Γραμματέα, είχαμε και έχουμε. Υπάρχουν πολλά θέματα, θα τα πιάσουμε ένα-ένα με τη σειρά. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει σήμερα. Δεν είναι ότι δεν τον βρήκατε ακόμα για να έχετε. Σωστά. Αυτό λοιπόν που τελικά αποδεικνύεται βάσει αυτών που έρχονται στην επιφάνεια είναι ότι υπάρχει Δημοτικός Σύμβουλος της Ένωσης Συντική, ο οποίος φαίνεται, όχι φαίνεται, είναι σίγουρο ότι την Παρασκευή 30 Αυγούστου που ορκίστηκε το Δημοτικό Συμβούλιο, οι πρόεδροι των κοινοτήτων και τα μέλη των τοπικών κοινοτήτων δεν ορκίστηκε. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω και εγώ. Δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν εκεί. Μήπως γιατί... δεν τον είδατε, ρωτάω όχι. Εγώ. Ότι δεν τον είδαμε σίγουρα. Και κάποιους άλλους μπορεί να μην είδαμε, αλλά ήταν την Κυριακή, όταν πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή Προεδρίου και των μελών της Επιτροπής, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, έχω μια προσωπική μαρτυρία για αυτό το θέμα, την οποία μπορώ να την καταθέσω. Δηλαδή, το συνάντησα το πρωί μαζί με τον επικεφαλής του. Την Κυριακή. Την Κυριακή το πρωί, λίγο πριν από τη συνεδρίαση. Και του είπα, συνάδελφε, σε αυτή τη συνεδρίαση δεν μπορείς να συμμετέχεις γιατί δεν ορκίστηκες. Σωστά. Εκείνη την ώρα παρενέβη ο επικεφαλής του, ο κύριος Παναγιωτίδης, ο οποίος είπε, Όλγα, είχε ένα πρόβλημα ο άνθρωπος και δεν μπόρεσε να έρθει την Παρασκευή. Πολύ ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα υπάρχει η διαδικασία η οποία ακολουθείται. Ναι, θα σε καλέσει ο Δήμαρχος μέσα σε διάστημα 5 ημερών. Το θυμάμαι γιατί και εγώ έτσι, κάπως έτσι είχα ορκιστεί. Ναι. Και θα συμμετέχει στις επόμενες συνεδριάσεις. Όταν ανέβηκα πάνω όμως για να μπούμε μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Παναγιωτίδης μου είπε ότι το θέμα είχε λήξει και ότι είχε ορκιστεί. Που όταν... σημαίνει ότι ορκίστηκε και λήξε. Εκείνη πρωί. Την ημέρα. Την Κυριακή το πρωί. Άλλωστε και ο κύριος Παναγιωτίδης νομίζω, όχι νομίζω, είμαι βέβαιη ότι τον άκουσα και εγώ η ίδια σε ένα ραδιοσταθμό, στο ράδιο Συντική συγκεκριμένο, στον Πρόκαστρο, ο οποίο είπε ότι ναι, ορκίστηκε την Κυριακή. Ωραία, το είπε αυτό στον συνάδελφο του Δημήτρη τον Κώτα. Μπράβο, στον Δημήτρη τον Κώτα, ακριβώς. Το θέμα είναι ότι μετά έχουμε γνώση ότι ο συγκεκριμένο δημοτικό σύμβουλο ορκίστηκε την Κυριακή, αλλά υπέγραψε σε 2 πρωτόκολλα. Λοιπόν, ορκίζεστε την Παρασκευή, όλα καλά, όλα ανθυρά. Πάτε την Κυριακή ξανά για να βγάλετε τα προεδρία και αυτά, όλα καλά, όλα ανθυρά και πιστεύετε ότι ορκίζετε την Κυριακή. Έτσι. Δεν έχει ανοίξει ρουθούνη μέχρι τότε. Όχι. Και δημιουργείται το θέμα όταν σας έρχονται τα πρωτόκολλα. Τα πρωτόκολλα πώς σας ήρθαν όμως? Τα πρωτόκολλα δεν τα ζητήσαμε εμείς γιατί δεν γνωρίζαμε τίποτα. Αυτός που τα ανέδειξε ναι. Και έβγαλε όλη την ιστορία στον αέρα
Και προς τιμήν του είναι ο Χρήστος ο Κατσαρός με την γραφίδα της συνδικής, ο οποίος εκείνη την ημέρα ήταν παρόν και είχε μαγνητοσκοπήσει όλη τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωραία. Και φαίνεται μέσα στη συνεδρίαση ότι κάποια στιγμή ο κύριος Μιλιάδης, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου, αλλά σημειωτέων, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων με τα έγγραφα που έχουν αναρτηθεί στη διάβγεια, δεν ήταν εκείνη τη στιγμή γραμματέας, γιατί είχε λυθεί. Έχουμε και άλλο πρόβλημα. Γιατί είχε λυθεί η υπαλληλική του σχέση με το Δήμο, από τη στιγμή που είχε ολοκληρωθεί η θητεία, και ο ίδιος τον κάλεσε εκείνη την ώρα για να υπογράψει. Βέβαια, εκ των υστέρων. Ποια μέρα τον κάλεσε ο κ. Την Κυριακή, μέσα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα, ουσιαστικά έχουμε το συγκεκριμένο σύμβουλο που δεν είναι στην πρώτη, την πρώτη μέρα. Έτσι, την Παρασκευή. Την Κυριακή που ξαναμαζεύεστε, εμφανίζεται ο κύριος Μιλιάδης που δεν είχε ακόμα αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, αλλά ασκεί, έχει τα καθήκοντα αυτά, ασκεί τα καθήκοντα και καλεί το Δημοτικό Σύμβουλο να υπογράψει. Μέσα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κάλεσε, φαίνεται στην κάμερα ότι κάτι υπογράφει. Βέβαια, εκ των υστέρων είπαν ότι έγραφε εκείνη την ώρα το mail του. Ναι. Και μετά πώς βγαίνει στον αέρα ότι έχουμε ότι και στην πρώτη συνεδρίαση και μετά έχει υπογράψει ο συγκεκριμένος και δεν ξέρουμε ποιο είναι το αληθές. Αυτό που έγινε μετά την αναμόχλευση του θέματος από τον κύριο Κατσαρό, ο κύριος Λούγκος, ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, ζήτησε από την αποκεντρωμένη διοίκηση, γιατί ένα αντίγραφο από τα πρωτόκολλα ορκομοσίας παραμένει στο Δήμο και ένα πηγαίνει στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Πολύ ωραία. Ζήτησε λοιπόν από την αποκεντρωμένη διοίκηση και από το Δήμο τα πρωτόκολλα ορκομοσίας. Και εκεί φάνηκε καθαρά, το είδα και εγώ η ίδια, ότι ο κύριος Δημόπουλος έχει υπογράψει και στα δύο. Ο κύριος Δημόπουλος που έλειπε από την πρώτη συνεδρίαση είχε βάλει την υπογραφή του, αλλά μετά υπέγραψε και νέο πρωτόκολλο, γιατί έλειπε από την πρώτη συνεδρίαση που έβαλε την υπογραφή. Ακριβώς αυτό, όπως το λέτε. Ωραία. Και οι δικαιολογίες που ακούστηκαν ποιες είναι. Γιατί μπορεί να σας πει κάποιος, ωραία, ρε παιδιά, μην κάνετε έτσι. Εκ παραδρομής μπήκε μια υπογραφή ακόμα. Ας πούμε, που τέλος πάντων εκ παραδρομής συστάθηκε στην αποκεντρωμένη και τέλος πάντων άνθρωποι είμαστε και λάθη κάνουμε. Έτσι, να το τραβήξω δηλαδή μέχρι εκεί που δεν πάει. Κυρία Μωραίτη, καταρχήν, εμείς δεν είμαστε δικαστές σε καμιά περίπτωση για να προκρίνουμε τι ακριβώς έγινε και να αποδώσουμε ευθύνες. Αυτό είναι δουλειά κάποιων άλλων. Και θα πάρουμε και θέση πιο επίσημα στην περίπτωση που επιτέλους κάποιος βγει από το Δήμο και φυσικά αυτός πρέπει έχετε να είναι ο επικεφαλής. Έχετε πρόβλημα στην περιοχή σας, κυρία Θεμπουρίδου. Έχετε πρόβλημα στην περιοχή σας. Μην λέτε στην περίπτωση που κάποιος βγει, γιατί φαίνεται ότι έχετε πάρα πολλές μέρες διακοπή ρεύματος, επομένως δεν έχετε τηλεοράσεις. Η αλήθεια είναι ότι μου προξενεί και εμένα εντύπωση, κυρία Μωραϊτή. Δεν μας βλέπει κανείς. Πολύ στενοχωριέμαι που δεν μας βλέπει ο δημοσιογράφος. Σας βλέπουν, σας βεβαιώ ότι σας βλέπουν. Όχι, δεν μπορείτε να με. Άμα μας έβλεπαν, θα έβγαιναν και θα πούνε σταματήστε επιτέλους να μιλάτε. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή να δοθεί μια επίσημη απάντηση. Προκαλεί όντως. Όσο δεν υπάρχει επίσημη απάντηση, εμείς κάθε μέρα γι' αυτό θα μιλάμε, να ξέρετε. Έτσι το έχουμε βάλει και πολύ καλά τώρα. Κάνετε. Προκαλεί πάντως, είναι άξιο. Πραγματικά άξιο απορίας, πώς είναι δυνατόν ο κύριος Δομουξίδης, ο οποίος ασχολείται επί παντός επιστητού, δεν έχει βγει να πει τι ακριβώς έγινε. Ασχολείται με τις βατζινιές που καθαρίστηκαν στην Καστανούσα, αλλά με ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς ανθρώπους και κυρίως απασχολεί τους ανθρώπους, όχι για τίποτα άλλο, όπως λέτε. Εντάξει, θα μπορούσε να υποθεί και αυτό εκ παραδρομής. Αν και την υπογραφή μας προσέχουμε που τη βάζουμε, δεν μπορεί να υποθεί και εύκολα αυτό. Από την άλλη, ας βγει να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, ότι έγινε αυτό ή έγινε το άλλο. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο μήπως μέχρι στιγμής. Δεν μπορεί να δικαιολογηθεί αυτό. Δηλαδή, μήπως είναι λάθος ενός υπαλλήλου το ότι έβαλε τον κύριο Δημόπουλο να υπογράψει για την πρώτη συνεδρίαση, αλλά μετά υπέγραψε και το δεύτερο χαρτί, γιατί τότε ορκίστηκε ο Χριστιανός. Την Παρασκευή, κυρία Μωραίτη, η ορκομοσία έγινε στις 6 ώρα το απόγευμα. Οι υπηρεσίες του Δήμου δεν ήταν, δεν δούλευαν. Επομένως, κανένας υπάλληλος δεν θα μπορούσε, σε κανέναν υπάλληλο δεν θα μπορούσαν να πέσουν οι ευθύνες για κάτι τέτοιο. Γιατί ποιος κρατούσε τα χαρτιά, τα πρακτικά, ποιος κρατούσε. Από ό,τι είδα εκείνη την ημέρα όταν πήγα να υπογράψω μετά την ορκομοσία και σας βεβαιώ ότι η ορκομοσία έγινε και κάπως έτσι. Πού πολύ μπούγιο, πολλοί κόσμος. Κανονικά θα έπρεπε να πάρθουν εκείνη την ώρα και παρουσίες. Ότι είμαστε από τις 27, 27 όχι. Εδώ, 26, όχι, 25. Όχι, όχι κανονικά.
Πήραν παρουσίαση, δεν μπορεί να μην πήραν. Δεν πήραν παρουσίαση, βέβαια. Σας παρακαλώ, μου το κάνετε χειρότερο δεν τώρα. Είναι δυνατόν δηλαδή ορκομοσία, ημέρα, επίσημη, κακό, ιστορίες και να μην ξέρουν πόσοι πήγαν εκεί να υπογράψουν. Δεν πήραν παρουσίαση σίγουρα, ορκιστήκαμε και μετά ανεβήκαμε πάνω στην αίθουσα, στον πρώτο όροφο, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και υπογράψαμε σε δύο αντίγραφα το πρακτικό. Ποιος τα είχε αυτά τα πρακτικά στα χέρια του και σας έλεγε, ελάτε εδώ, κύριε. Εκείνη την ώρα ήταν δύο υπάλληλοι και μία ειδική συνεργάτης, η οποία και εκείνη δεν είχε ρόλο. Ωραία. Άρα οι δύο υπάλληλοι και οι ειδικοί συνεργάτες θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι κάποιος έλειπε από εκείνη τη συνεδρίαση. Κανονικά θα έπρεπε και έπρεπε να γραφεί ότι έλειπε ένας, δύο, τρεις ή κανένας. Ωραία. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι μέσα στο πρώτο πρακτικό δεν υπήρχε η καταγεγραμμένη απουσία του κυρίου Δημόπουλου και αιτιολογημένη? Όχι, δεν υπήρχε. Και φυσικά, όπως όποιος διαβάσει τον νόμο θα δει, ότι πρέπει να είναι αιτιολογημένη και μάλιστα όχι με γενικά και αόριστα στοιχεία, ότι πρέπει να δικαιολογήσει ακριβώς και με κάθε λεπτομέρεια για ποιο λόγο δεν ήταν στην συνεδρία. Δεν μου λέτε, στην αποκεντρωμένη εστάληκε το δεύτερο πρωτόκολλο που υπέγραψε ο κ. Δημόπουλος. Υποθέτω πως ναι. Εκεί μήπως συμπληρωματικά μπήκε κάποιο έγγραφο που λέει ότι εκ παραδρομής στο πρώτο αυτό δεν διαπιστώσαμε ότι έλειπε ο κ. Δημόπουλος, επομένως τώρα να η ορκομοσία του η νόμιμη και τέλος πάντων να καλυφθεί κάπως το θέμα, γιατί ούτε η αποκεντρωμένη θα μπορέσει να καλύψει τα ακάλυπτα. Ένα λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι είναι. Οφείλει πια να τα δώσει όλα στο φως. Φυσικά. Φυσικά. Και είναι και ευθύνη της, έτσι. Ευθύνη της. Όχι ευθύνη από εκεί και πέρα για το τι έγινε, αλλά για το τι μέλλει η από εδώ και πέρα, φυσικά. Μα είναι δυνατόν. Εγκρίνει την νομιμότητα. Γι' αυτό μάλιστα. Άλλωστε, τι χάνουμε μέρες με την έγκριση της νομιμότητας στην αποκεντρωμένη. Δεν ξέρω. Συνέβησαν πολλά περίεργα πράγματα γενικώς, κυρία Μωραϊτή, όλο αυτό το διάστημα. Και εκείνη την ημέρα που είχαμε την πρώτη συνεδρίαση. Περιμένετε λίγο, γιατί είναι ο κύριος Αβράμης που θέλει να παρέμβει, επειδή θα κατέθεται αναφορά, μήπως έχει κάτι νεότερο. Ναι, σίγουρα, γιατί αυτοί ανακοίνησαν το θέμα. Μπράβο. Κύριε Αβράμη, σας ακούμε. Καλησπέρα σας, κυρία Μωραϊτή. Καλησπέρα και στην κυρία Φυτακουρίδου και στους τηλεθεατές σας. Πείτε μας, σας ακούμε. Λοιπόν, επειδή πράγματι, όπως λέει η κυρία Φυτακουρίδου, εμείς το ανακοίνωσαμε το θέμα. Πού είστε εσείς, από πού μας τηλεφωνείτε? Από το σπίτι μου. Πού είναι το σπίτι σας? Έχει ρεύμα, έχει. Πού είναι το σπίτι σας? Έχουμε ρεύμα στο Σιδηρόκαστρο. Έχετε ρεύμα εκεί? Έχουμε ρεύμα. Μας βλέπετε δηλαδή τώρα, με βλέπετε που σας μιλάω? Κανονικότατα. Ναι. Α, βλέπετε τηλεόραση. Έχετε τηλεόραση? Ναι, βεβαίως. Ωραία. Εντάξει, μην το ξαναπώ αυτό. Ναι, λοιπόν, επειδή όπως είπε η κυρία Φυτακουρίδου, εμείς το ανακοινήσαμε το θέμα και εμείς αρχίσαμε να κάνουμε τόσο έγγραφα όσο στο Δήμο, όσο και στην περιφέρεια την αποκεντρωμένη, στο τμήμα διοίκησης του νομού Σαρών, και να ζητάμε τη σχετική αλλογραφία. Έχουμε κάποια στοιχεία, όπως σας είπα και χθες σε μια παρέμβαση, και σήμερα πήραμε και το σχετικό έγγραφο από την αποκεντρωμένη διοίκηση της Μακεδονίας Θράκης από το τμήμα Σερών. Λοιπόν, νομίζω ότι τα πράγματα αρχίζουν και ξεκαθαρίζουν. Δηλαδή. Για να μην υπάρχει λοιπόν παραφιλολογία, ίντερνετ, διαδικτυακά κτλ. Λοιπόν, αύριο λοιπόν, αν θέλετε το μεσημέρι, είμαι στη διάθεσή σας επιτέλους, γιατί μου έχετε πει και άλλη φορά να ξανάρθω. Αύριο λοιπόν το μεσημέρι, να έρθω με όλα τα στοιχεία που έχω, με την αλληλογραφία, τόσο με το Δήμο Συνδικής, τόσο και με την περιφέρεια, να τα δείξουμε στον κόσμο, να μάθει επιτέλους τι γίνεται εκεί πέρα. Ωστόσο, λοιπόν, τα πράγματα και οι εξελίξεις, νομίζω ότι μας έχουν προσπεράσει, ακόμα και αυτά που περιμέναμε, είναι... Ναι. Τι εννοείτε? Μας έχουν προσπεράσει. Σήμερα το έγγραφο που πήραμε από την περιφέρεια μας έχει προσπεράσει από αυτά που περιμέναμε. Δηλαδή, βρήκαμε ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, δεν έχω αυτή τη στιγμή το έγγραφο μπροστά μου, επειδή είμαι στο σπίτι, να σας το διαβάσω. Ναι. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία, νομίζω, αν και εσείς έχετε τη διάθεση και το χρόνο. Ναι, σε κάποια στιγμή θα μου επιτρέψετε να σας πάρω μετά την εκπομπή τηλέφωνο, ναι, να βεβαίως. Δω το πρόγραμμα. Λοιπόν, αλλά τα πράγματα μας έχουν προσπεράσει. Αυτά που είπε και η κυρία Φυτακουρίδου. Ένα λεπτό. Αυτά που είπε η κυρία Φυτακουρίδου μέχρι αυτή τη στιγμή σας βρίσκουν σύμφωνο εσάς? Η κυρία Φυτακουρίδου παρακολουθεί τις εξελίξεις και δεν μπορεί να τις προλάβει έτσι όπως τρέχουν, για να πω τα πράγματα. Θέλω να πω ότι όντως υπάρχει έγγραφο πρωτόκολλο από την πρώτη συνεδρίαση όπου ναι, αυτά σας θα είπε και χθες και... Ωραία, άρα υπάρχει υπογραφή του. Δύο πρωτόκολλα, θα σας τα δείξω αύριο. Αύριο υπάρχουν δύο πρωτόκολλα, υπάρχει αλλογραφία, ναι. Αιτιολογία δεν υπάρχει. Απουσίας, όχι. Και σήμερα, ενώ σήμερα πήραμε το έγγραφο από την περιφέρεια της αλληλογραφίας, σήμερα επισκεφθήκαμε παράλληλα και τον Δήμο Συντικής. Ωραία.
Η κυρία Διευθύντρια Σόφιλε, και όπως της δώσαν οδηγίες, μας παρέπεψε στον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Μιλιάδη. Πολύ ωραία. Αυτός λέει χειρίζει το θέμα. Και αφού πήγαμε μετά με τον κύριο Λούγκο στον κύριο Μιλιάδη, ο κύριος Μιλιάδης μας ενημέρωσε ότι το θέμα το χειρίζει το Δήμαρχος. Αλλά επειδή έλειπε 2 μέρες, λέει, στις Βρυξέλλες, δεν είναι έτοιμα και δεν μπορεί να μας τα δώσει τώρα. Να φανταστείτε ότι την αίτηση την έχουμε κάνει πριν 12 ημέρες και δεν μπορούν να μας φωτοτυπήσουν ένα έγγραφο. Ένα έγγραφο. Τι χειρίζει το Δήμαρχος, για να καταλάβω δηλαδή, ποιο θέμα. Δεν ξέρω, κυρία Μωραϊτη, από πότε ο Δήμαρχος χειρίζεται τα πρωτόκολλα και την αλληλογραφία ενός Δήμου. Αληθεύει. Από πότε. Αληθεύει και έχω προσωπική εμπειρία από κάτι που μου συνέβη σήμερα, είναι όπως το λέει ο κύριος Σαβράκης. Ότι το χειρίζεται. Πότε χειρίζεται την αλληλογραφία και το πρωτόκολλο του Δήμου ο Δήμαρχος. Πήγα να πρωτοκολλήσω σήμερα κάποια έγγραφα, ζητώντας κάποια στοιχεία από την οικονομική υπηρεσία, και ούτε λίγο ούτε πολύ υπάλληλος μου είπε ότι για να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου πρέπει πρώτα να τα δει ο Γενικός Γραμματέας, μετά ο Δήμαρχος, να τα χρεώσουν και μετά να πάρω αριθμό πρωτοκόλλου. Και όταν της είπα ότι αυτό το πράγμα μόνο εδώ συμβαίνει. Παιδιά, αριθμό πρωτοκόλλου παίρνει και ακριβώς, τώρα. Ο πιο άσχημος πολίτης πάει με ένα χαρτί και λέει σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας αγαπώ, και πρωτοκολλείται αυτό το έγγραφο και τελειώνει η ιστορία τώρα. Αύριο λοιπόν, εάν θέλετε πάρτε με. Θέλω, κυρία Βράδυ μου, θέλω, απλά δεν είμαι σε θέση τώρα, αν μου φέρετε το βιβλιαράκι μου θα σας πω και τι ώρα, αλλά πραγματικά... χάρη με τα λόγια μας με αυτά που ακούτε. Αύριο, αν σας δείξω αυτά που έχω, θα χάσετε και τη λαλιά σας και τη φωνή σας και όλα. Ναι, αλλά χάνεται η αξιοπιστία του Δήμου Σιτικής. Και επειδή είναι μεγάλος Δήμος, εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Κυρία Μωραϊτη, να σας πω απλά τα πράγματα. Μία τρίχα την κάναν τριχιά. Και οι εξελίξεις είναι απρόβλεπτες. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, πάρτε με τηλέφωνο, όποτε νομίζετε είναι στη διάθεσή σας να σας φέρω όλα τα στοιχεία και έγγραφα. Έχετε στο μυαλό σας εσείς το 2,5 και θα επικοινωνήσουμε αμέσως μετά για να τα πούμε, να το οριστικοποιήσουμε. Αλλά τώρα μας κόψατε και τα γόνατα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη και τώρα μου προσθέσατε εσείς και το κερασάκι. Δεν ξέρω αν είναι το κερασάκι, αν έχει πολλά κεράσια τούρτα. Πολλά κεράσια τούρτα. Πήγατε να πρωτοκολλήσετε κάτι και σας είπαν δεν γίνεται γιατί θα πρέπει να περάσει από τον Γενικό Γραμματέα. Γίνεται, αλλά για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου πρέπει να περάσει από αυτή τη δεδαλώδη διαδικασία. Και όταν της είπα ότι έχει πάνω από 30 χρόνια που συναλλάσσουμε με υπηρεσίες. Και είμαι τόσα χρόνια δημοτική σύμβουλος, πρώτη φορά μου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ότι δεν σας δίνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Θα δώσουν, αλλά πρώτα θα το δει ο Γενικός Γραμματέας, θα το χρεώσει, ο Δήμαρχος θα το χρεώσει και μετά θα πάρω αριθμό πρωτοκόλλου. Να το χρεώσει σε τι, σε ποιον. Να το χρεώσει σε ποιον θα πάει, σε ποια υπηρεσία. Εν τω μεταξύ πάνω έγραφα σε ποια υπηρεσία θα ήθελα να απευθυνθώ. Το κυριότερο... Ναι, αλλά αυτή η διαδικασία φαντάζει πάρα πολύ επικίνδυνη και θα σας πω γιατί. Γιατί όταν κάποια έγγραφα, το πρωτόκολλο, γι' αυτό ισχύει στις δημόσιες υπηρεσίες, για να καταχωρούνται όλα και από εκεί πέρα να μπορεί να γίνει ένας έλεγχος. Αν από πριν κάποιοι λένε ότι πρέπει να περάσει και από εκείνον και από εκείνον και από εκείνον, εγώ γιατί να μην έχω στο μυαλό μου ότι κάποιος μαγειρεύει κάτι και καθυστερεί κάτι. Γιατί για έναν αριθμό πρωτοκόλλου, δηλαδή το τίποτα. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, κυρία Μωραϊτη. Όλη την προηγούμενη πενταετία ζητούσα και δεν έπαιρνα στοιχεία σχεδόν για τίποτα. Δεν με αυτή τη διαδικασία πάλι πηγαίνατε και σας έλεγα θα περάσει το Γενικό Γραμματέα. Περνούσε. Περίμενα εκείνη την ώρα, έχω καθίσει και μισή ώρα στο πρωτόκολλο. Τελικά έπαιρνα τα έγγραφα. Μισή ώρα στο πρωτόκολλο. Στην αρχή δεν γινόταν αυτό. Στην αρχή τα έπαιρνα κατευθείαν. Εννοείται. Λοιπόν, έπαιρνα δηλαδή, έβγαζα πάντα 2 αντίγραφα, έπαιρνα το ένα το δικό μου, τον αριθμό πρωτοκόλλου για να ξέρω πότε το κατέθεσα και να έχω και στοιχεία. Αυτό που μου συνέβη σήμερα δεν μου έχει ξανασυμβεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, εδώ όντως πλήττεται αυτό που λέτε, η αξιοπιστία του Δήμου. Σε λίγο δεν θα έχουμε εμπιστοσύνη εμείς, πόσο μάλλον οι δημότες. Μα συγγνώμη, αν εσείς δεν μπορείτε να πάρετε έγγραφα που είστε δημοτική σύμβουλος και που τέλος πάντων ρόλος σας είναι να ελέγχετε τη δημοτική αρχή, φανταστείτε τι γίνεται με έναν απλό δημότη που μπορεί να ζητάει και να βρει το δίκιο του. Τι γίνεται. Κυρία γιατί εσείς, δεν ξέρω αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση ένομο συμφέρον, γιατί εσείς είστε δημοτική σύμβουλος. Εσείς, ρόλο σας είναι να ελέγχετε τη δημοτική αρχή. Αν βρίσκετε τέτοια εμπόδια μπροστά σας, δεν ξέρω αν μας ακούει κάποιος δημόσιος υπάλληλος, τόσο δύσκολο είναι να πάρει κανείς ένα εγγραφό του πρωτόκολλο. Δηλαδή πρέπει να περάσει και από τον Γενικό Γραμματέα και από τον Δήμαρχο και δεν ξέρω από τι, και μετά να σας πούμε, δηλαδή 2 φορές, θα πας να καταθέσεις το έγγραφό σου και θα πας άλλη μέρα να πάρεις αριθμό πρωτοκόλλου. Ναι, κάτι τέτοιο.
Έτσι γίνεται, έτσι. Όχι, εγώ όσε υπηρεσίε συναλλάσσουμε δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αμέσως, σας δίνω ένα αριθμό πρωτοκόλλου. Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και σας είπα ότι υπάρχει το δεδικασμένο, να το πω έτσι, τη προηγούμενη πενταετία, που μολονότι είχα κάνει πάρα πολλά έγγραφα, απαντήσεις δεν έπαιρνα. Κοιτούσαν πότε θα φτάσει ο μήνας, που είναι το ανώτερο όριο στο οποίο πρέπει να απαντηθεί, και τις περισσότερες φορές έπαιρνα απαντήσεις μόνο από την οικονομική υπηρεσία, αυτό μπορώ να το αποδεχτώ, από τον Δήμαρχο δεν πήρα ποτέ. Ναι. Οπότε τι κάνουμε τώρα? Τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό που κάνουμε, κυρία Μωραΐτη, είναι να περιμένουμε την επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ειλικρινά αργεί. Και αργεί. Αργεί. Δηλαδή περιμέναμε, επειδή προηγήθηκε και μια συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής, ότι και συνήθως ακολουθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Περιμέναμε ότι θα είχαμε συνεδρίαση αυτή την εβδομάδα. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, προφανώς δεν υπάρχουν αρκετά θέματα, αυτό θα το δούμε. Στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αρμοδίως, θα ζητήσουμε να μάθουμε τι στην ευχή επιτέλους έγινε. Και ελπίζω ο κύριος Δήμαρχος να έχει την ευθυξία να μας απαντήσει. Και να μην πει: δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα και θα σας απαντήσω τώρα. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Φαντάζομαι ότι εκεί οι δημότες εξέλεξαν έναν δήμαρχο που δεν θα ασχολείται με τα πρωτόκολλα και με όλη αυτή τη χαρτούρα. Και ότι ουσιαστικά το μυαλό του πρέπει να είναι αφοσιωμένο στην ανάπτυξη, στο σχεδιασμό, στην έβρεση. Ξέρουμε ότι πήγε στις Βρυξέλλες. Τέλος πάντων, γίνονται κάποια ταξίδια για να δει, να αντιγράψει ίσως κάποια ωραία θέματα από εκεί. Αν εμείς έχουμε έναν δήμαρχο όπου ασχολείται με τα πρωτόκολλα και το τι θα κάνει και πώς θα απαντήσει στην Όλγα την Πιταγκουρίδου ή δεν ξέρω εγώ σε ποιον. Δουλειά δεν γίνεται και ανάπτυξη δεν έρχεται στο Δήμο. Φυσικά δεν γίνεται, γι' αυτό και έχουμε τα χάλια. Αυτό ο κύριος Δομουκτσίδης. Γιατί φορτώθηκε αυτό το αντικείμενο? Αυτό προφανώς το φορτώθηκε η κυρία Μωραΐτη με δική του ευθύνη. Δεν του το φόρτωσε κανείς. Ναι. Σίγουρα. Και δεν μου λέτε τώρα, έχουμε και άλλο θέμα μέσα, ότι ουσιαστικά κάλεσε τον Δημοτικό Σύμβουλο ένας Γενικός Γραμματέας να υπογράψει, ο οποίος τότε δεν είχε αναλάβει και καθήκοντα. Με τον Γενικό Γραμματέα συνέβη το εξής. Επειδή ήταν και την προηγούμενη, όχι όλο το διάστημα της πενταετίας, και ναι. Με τον Γραμματέα του Δήμου, αλλά και με τους ειδικούς συνεργάτες. Ωραία. Ο νόμος προβλέπει, η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούν να συνεχίσουν τη θητεία τους, ναι. Με διαπιστωτική πράξη του Δημάρχου, ναι. Αλλά από την στιγμή που θα πάρει την απόφαση ο Δήμαρχος και θα αναρτηθεί και στη διάβγεια. Χθες, επειδή το παρακολουθώ δηλαδή, το θέμα... Δηλαδή, για να καταλάβω, έληξε η θητεία του Γενικού Γραμματέα 30 Αυγούστου, 31. 31 Αν και 31 ήταν Σάββατο, να πούμε... Άρα, 31 έληξε λοιπόν η θητεία του, ωραία, και θα μπορούσε να αναλάβει καθήκοντα από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα, νόμι. Δύο του μήνα. Δύο του μήνα, με μια απόφαση του Δημάρχου. Ωραία, δύο ερωτήματα λοιπόν. Απόφαση του Δημάρχου την Κυριακή υπήρχε ώστε να... Όχι, δεν υπήρχε, άρα εκείνη την ώρα ο κύριος Μιλιάδης ήταν ένας απλός πολίτης. Πώς, ένας απλός πολίτης έρχεται και καλεί τους Δημοτικούς Συμβούλους να υπογράψουνε? Δηλαδή θα μπορούσα να δώσω εγώ το παρόν εκεί και να σας καλέσω να υπογράψετε? Κι όμως. Δεν θα με ρωτούσατε με τι ιδιότητα είμαι εκεί πάνω? Η αλήθεια είναι ότι συνέβησαν πολλά και σε εκείνη τη συνεδρίαση και στην επόμενη, ναι. Και ειλικρινά δεν έτυχε της προσοχής μας. Αυτό πάντως που διαπίστωσα χθες, βλέποντας τη διάβγεια, είναι ότι η διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα υπογράφηκε από τον κύριο Δομουξίδη 5 Σεπτεμβρίου και αναρτήθηκε μόλις χθες 14 Οκτωβρίου. Αυτό... 39 μέρες, γιατί δεν την ανήρτησαν στη διάβγεια, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό πώς γίνεται τόση καθυστέρηση στο να αναρτηθεί? Επίσης δεν το ξέρουμε. Είναι και ένα από τα ερωτήματα επίσης που θα θέσουμε και για τους ειδικούς συνεργάτες του ίδιου. Μήπως, ας πούμε, έτσι χάρη εξυπηρέτησης. Και επειδή ο Δήμαρχος ήξερε ότι θα έπαιρνε πάλι τον κύριο Μιλιάδη, του είπε: έλα εκεί, διευκόλυνε τη διαδικασία να ξεφύγουμε από τις υπογραφές και τη χαρτούρα και να τελειώνουμε. Ναι, αυτό μόνο ο κύριος Δομουξίδης μπορεί να σας το απαντήσει. Όμως αυτό μπορεί να γίνει σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Όχι, δηλαδή... γιατί καθόταν και στα έδρανα τα συγκεκριμένα στα οποία κάθεται ο Γενικός Γραμματέας. Κανονικά δεν έπρεπε να είναι εκεί. Η θέση του, αλλά μήπως χάρη εξυπηρέτηση, ας πούμε, του είπαν: εντάξει, δώστε παρά τώρα εκεί, βοήθα στην γραφειοκρατία και στη χαρτούρα και στις υπογραφές. Ναι, αν ήταν οποιοδήποτε άλλο δημότης θα μπορούσε να πάει να καθίσει εκεί? Όχι. Έπρεπε να έχει λόγο, ρόλο και νομική υπόσταση για να καθίσει. Ναι. Δεν μου λέτε, πέρα από αυτά, γιατί θα τα δούμε και θα έρθει και ο κύριος Αβράμης. Με ενδιαφέρον θέλω να δω αυτό το χαρτί που πήραν σήμερα εδώ από την αποκεντρωμένη. Μήπως είδατε και καμιά φωτογραφική έτσι, πρόσληψη, γιατί βλέπουμε και σε άλλους δήμους. Τι εννοείτε, για ειδικούς συνεργάτες? Ναι, για ειδικούς συνεργάτες. Όχι, δεν υπέπεσε κάτι τέτοιο στην αντίληψή μου. Οι ειδικοί συνεργάτες, των οποίων ανανεώθηκε τρόπο την ΑΗ σύμβαση, είναι οι ίδιοι.
Α, είναι ίδιοι. Ωραία. Πάνω στο παρακολουθεί. Δικαίωμα του Δημάρχου είναι αυτό. Βέβαια, δικαίωμα του Δημάρχου, γιατί είναι οι άμεσοι συνεργάτες. Ναι, έτσι. Να συνεργάζεται με άτομα τα οποία έχει εμπιστοσύνη και που τα βρίσκουν. Ναι, σε αυτό δεν μπορεί να πει κανείς. Δεν έχουμε φωτογραφικές δηλαδή έτσι προσλήψεις, ας πούμε. Μέχρι στιγμής δεν έχει που πέσει κάτι στην αντίληψή μας. Ναι. Γιατί σε άλλους Δήμους πρέπει να πω ότι όντως το φωτογραφικό του φωτογραφικού. Να είδατε, πάλι το ξέρασε σήμερα και δεν πήρα τον Πάπη να μας μάθει να φωτογραφίζουμε τον νόμο. Το άκουσα χθες. Δεν αστειεύομαι καθόλου. Όταν βλέπω πραγματικά φωτογραφικές προσλήψεις, το θεωρώ πολύ πιο έντιμο από έναν αιρετό που τον έχει ψηφίσει χιλιάδες κόσμος να βγει και να πει ότι εγώ θέλω να πάρω την Όλγα την Κυνταγκουρίδου να συνεργάζομαι, γιατί αυτό το άτομο εμπιστεύομαι και θέλω να προχωρήσω μπροστά του Δήμου μου. Το θεωρώ πολύ έντιμο από το να βγάλεις μια ψευδή προκήρυξη. Που να περιγράφεις τρόπο την άτομα. Που να περιγράφεις και να λες ότι εγώ θέλω να πάρω για δημοσιογράφο μια ξανθιά με ένα ύψος 1,69, να έχει τελειώσει την τάδε σχολή, να έχει το τάδε μεταπτυχιακό, να ξέρει την τάδε γλώσσα, άριστη γνώση της τάδε γλώσσας και καλά την άλλη. Και να έχει και τόσα χρόνια προϋπηρεσία κάπου. Δηλαδή, μην με φωτογραφίζεις, πάρε με αφού με εμπιστεύεσαι, κάνε μου την πρόσληψη και τέλος πάντων, στο κάτω-κάτω της γραφής, ο νόμος νομίζω ότι επιτρέπει σε έναν άρχοντα δημοτικό να πάρει τα άτομα που μπορεί να συνεργαστεί μαζί του. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με όλους μας. Σε ό,τι αφορά τους ειδικούς συνεργάτες και τον Γενικό Γραμματέα, είναι όντως τη διακριτική ευχαίρεια του Δημάρχου, φτάνει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Χρειάζεται, ας πούμε, πτυχίο ΑΕΗ. Και κάποια εμπειρία κλπ. Η οποία αποδεικνύεται φυσικά μόνο με νόμιμα μέσα. Από εκεί και πέρα, αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι ποιον θα προσλάβει ή όχι. Το ζήτημα είναι αν αυτοί οι οποίοι προσλαμβάνονται έχουν πραγματικά ένα ρόλο να επιτελέσουν, γιατί δεν είναι οι επίκουροι του Δημάρχου. Στην ουσία εξυπηρετούν το λόγο της συνδικής. Ναι, μπορεί να είναι και ψυχολογικός ο ρόλος τους. Δηλαδή να στηρίζουν τα θέλω του Δημάρχου έτσι ώστε να μπορεί να πηγαίνει και να διεκδικεί και να τα φέρνει στο Δήμο και να. Πολύ πιθανό. Να σας πω, εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ενώ έχουμε νομική υπηρεσία, μονοπρόσωποι μεν. Αλλά έχουμε νομική υπηρεσία, εκπροσωπούμενη από έναν δικηγόρο χρόνια ολόκληρα στο παλιό Δήμο Σιδηροκάστρου και τώρα στο Δήμο Αττικής. Και εμείς χρειαζόμαστε για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν τον ξέρουμε, θα είναι ένα από τα ερωτήματα που δεν θα θέσουμε. Αυτό είναι πολλές υποθέσεις. Νομικό σύμβουλο δικηγόρο. Όχι, δεν νομίζω. Παρακαλώ, ξέρετε. Όχι, αυτό γίνεται και στο Δήμο των Σέρων. Έχει μόνιμους δικηγόρους, αλλά παίρνουν κι άλλους, γιατί είναι πολλές υποθέσεις και δεν μπορεί ένας δικηγόρος να ανταποκριθεί σε όλα τα. Αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Θα δούμε τον όγκο των υποθέσεων, θα δούμε ποιες έχει χειριστεί ο ένας και πόσες έχει χειριστεί ο άλλος. Και από εκεί και πέρα θα βγουν στο το φως. Α, το ποιες έχει χειριστεί ο ένας και ο άλλος, τώρα εσείς μπαίνετε βαθιά στο θέμα. Όχι, πρέπει να απαντηθούν όμως. Δεν τα ζητάμε μόνο εμείς να τα πληροφορηθούμε, κυρία Μωρέη. Τα ζητάει. Ένα σημαντικό θέμα στο Δήμο σας έχετε ασχοληθεί, γιατί μέχρι τώρα συζητάμε. Λοιπόν, όντως υπάρχουν και σοβαρά θέματα. Ποιος υπέγραψε, τι δεν υπέγραψε. Ποιος φωτογραφίζεται, τι φωτογραφίζεται. Ποιος απαντάει, ποιος δεν απαντάει. Ρεύμα στην περιοχή σας έχετε απάντηση, δεν υπάρχει για το θέμα. Κύριε Δομοξίδη, ξέρετε πόσο σας εκτιμώ. Η αλήθεια είναι ότι. Με προσβάλλει το ότι δεν βγαίνετε να απαντήσετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξεκινήσαμε καλά. Ούτε ως Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πολλά συμβάντα τα οποία δεν τιμούν καθόλου τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά και κάτι άλλο το οποίο συνέβη προχθές. Γιατί όντως ασχολούμαστε και με σοβαρά θέματα. Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για να σας δώσω να καταλάβετε, που έγινε στις 10 του μηνός, την προηγούμενη Πέμπτη. Ναι, ναι. Μέσα στα θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν και τα τέλη καθορισμός των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Ωραία. Υπήρχε η εισήγηση από την Οικονομική Υπηρεσία, έτοιμοι να ψηφίσουν και παρενέβη τότε ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Δήμου, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Αλάσσονος Αντιπολίτευσης και ανήκει στους Νέους Ορίζοντες, ναι, και έκανε την πρόταση να μειωθούν 20% τα δημοτικά τέλη. Τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, είτε τραπεζοκαθίσματα, τραπέζια κλπ. Προτείνατε λοιπόν, πρότεινε μείωση. Πρότεινε μείωση 20%. Και ναι, μάλιστα στις καντίνες, ήταν ένα μεγάλο ποσό, ήταν 150 ευρώ το τετραγωνικό. Και θα δείτε, βρε παιδιά, 150 ευρώ το τετραγωνικό, όταν η καντίνα είναι τόσα τετραγωνικά, πόσα πρέπει να πληρώσει ο άλλος. Ωραία. Και υπερθεμάτισε ο κύριος Δομουξίδης, ενώ ήταν έτοιμοι να ψηφίσουν την πρόταση, όπως ακριβώς είχε έρθει από την Οικονομική Υπηρεσία, και είπε μάλιστα κιόλας ότι σε κάτι, στα περίπτερα νομίζω, δεν θα είναι 20, θα είναι 25%. Ωραία. Αυτό. Μπράβο, μας δεν μας πειράζει καθόλου, ίσα-ίσα. Τα εύσημα και στον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Δήμο, ο οποίος πρότεινε το 20%, και μπράβο και σε όλους που το αποδέχτηκαν. Και μπράβο και στον Δήμαρχο που το αποδέχτηκε. Με πρώτο το Δήμαρχο. Μπράβο. Αυτό όμως που πραγματικά προξένησε αλγινή εντύπωση
Είναι. Γιατί σας είπα ότι ο κύριος Δημουξίδης για άλλα ξέρει να δημοσιεύει. Αφού το δέχτηκε ο Δήμαρχος τώρα. Το δέχτηκε, αλλά τι έκανε μετά. Βγήκε στο περίφημο Facebook, στο οποίο εκεί μιλάει η κυρία Μωραϊτή, σας βεβαιώ, και είπε ότι αυτό στην ουσία ήταν πρόταση της συμπολίτευσης, γιατί υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας. Και κουβέντα για το ποιος είχε κάνει πραγματικά την πρόταση. Μήπως θεωρεί τον κύριο Δήμου δικό του. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γιατί πού το ξέρετε. Δεν τον θεωρεί, είναι σίγουρο 100% βέβαια. Και ο κύριος Δήμου ανήκει στους νέους ορίζοντες. Και θα ανήκει. Στους νέους ορίζοντες ανήκει. Αλλά μήπως εκ παραδρομής, λέω εγώ πάλι, θεώρησε ότι η πρόταση έπεσε από έναν δικό του δημοτικό σύμβουλο και σου λέει: αμάν, να κοιτάτε. Ήξερε πολύ καλά από πού έπεσε η πρόταση. Αλλά δεν ήθελε να φανεί ότι. Δεν ήθελε να φανεί ο κύριος Δήμου και οι νέοι ορίζοντες. Λες και αυτό ήταν το ζητούμενο. Εμείς δεν θα κάναμε τίποτα πέραν αυτού. Αυτό που μας ενδιέφερε ήταν να ανακουφίσουμε τους πολίτες σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, στις δύσκολες στιγμές που περνάμε και θα έμενε εκεί. Ούτε δελτίο τύπου θα βγάζαμε, ούτε θα λέγαμε αμάν και τι. Όχι, θα μπορούσε να πει ότι εγώ στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας με την αντιπολίτευση. Μπράβο. Άκουσα μία πρόταση η οποία πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραία. Και την ουσιαστικά την υιοθέτησα ως δημοτική αρχή. Δική μου είναι η απόφαση, εγώ το υιοθέτησα. Και μπράβο μας που θα. Έτσι ακριβώς. Ποιος θα έλεγε κάτι εκεί. Θα του χρωστούσατε και χάρη. Έτσι. Να σας πω την αλήθεια. Δεν περίμενε κανείς ότι τόσα πολλά πράγματα θα συνέβαιναν σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, ρωτάει ένας τηλεθεατής από τη δική σας την περιοχή για την ΔΕΙΑ, λέει, όπου ουσιαστικά εσείς τη δημιουργήσατε. Έτσι είναι. Η ΔΕΙΑ. Και που τώρα ως υπηρεσία, λέει, έχει ευθυλιστεί, τι έχετε να πείτε. Ως υπηρεσία. Έχει ευθυλιστεί, λέει. Δεν θέλω να σκέφτομαι τέτοιους άσχημους χαρακτηρισμούς για την ΔΕΙΑ. Αυτό δεν μου είπατε, παιδιά. Ευτελιστείτε, μου είπατε. Ναι, αυτό είπε. Η ΔΕΙΑ Συντικής, η ΔΕΙΑΣΥ δηλαδή, ιδρύθηκε το 2012, ναι. Το Μάρτιο του 2012 και ανέλαβε σταδιακά μέχρι το τέλος εκείνης της χρονιάς όλη την ευθύνη του Δήμου Συντικής. Ωραία. Βέβαια, υπήρχε η ΔΕΙΑΚ, η οποία ήταν μόνο για τη Δημοτική Ενότητα, για το Δήμο τότε Κερκίνης και μετά έγινε η ΔΕΙΑ. Έπρεπε να έχετε μια ΔΕΙΑ, γιατί αλλιώς δεν θα κάνατε έργα μεγάλο. Ωραία. Είναι μια υπηρεσία για την οποία είμαι πολύ περήφανη για το έργο που επιτέλεσε εκείνο το διάστημα στο οποίο ήμουν πρόεδρος. Αλλά σήμερα. Σήμερα σε ποια κατάσταση βρίσκεται, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΣΥ. Αναλάβαμε μόλις τώρα. Α. Είναι κάτι που θα το δούμε. Ακούγονται κάποια πράγματα. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να κάνω χαρακτηρισμούς. Το ρωτάει. Την απάντησή σας την πήρε, αλλά δείτε το κι εσείς. Γιατί αν όντως αυτή η υπηρεσία δεν καταθέτει μελέτες, δεν κάνει έργα, δεν, αυτό θα πρέπει να το δείτε. Είναι πολύ σημαντική η υπηρεσία. Φυσικά και θα θεωρώ ότι είναι η μισή καθημερινότητα και παραπάνω. Ακριβώς. Ήδρευση, αποχέτευση, δηλαδή ήμαρτον. Είναι από τα πιο σημαντικά και νευραλγικά κομμάτια του Δήμου Συντικής. Και φυσικά είναι σίγουρο ότι θα δούμε και πώς λειτουργούν τα πράγματα και φυσικά θα κάνουμε και τις προτάσεις μας για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της. Πολύ ωραία. Και από ό,τι φαίνεται, ο Δήμαρχος υιοθετεί τις προτάσεις, επομένως. Ναι, είμαστε σε καλό δρόμο. Θα έχετε πολύ καλή συνεργασία στο Δήμο Συνδικής. Το εύχομαι. Ναι, να κάνετε προτάσεις, να υιοθετούν. Εμείς θα κάνουμε προτάσεις. Ήδη έχουμε ετοιμάσει ένα πλάνο, θα το τηρήσουμε απαρέγκλιτα. Πρώτον, ο ρόλος μας είναι ο έλεγχος. Ο ρόλος μας είναι η γνώση, να μαθαίνουμε τι ακριβώς γίνεται και ακόμα και αν βρίσκουμε τείχο, εμείς θα προσπαθούμε αυτό και θα μαθαίνουμε. Αυτό με το πρωτόκολλο να το δείτε, γιατί εδώ έχουμε και διοικητικές ευθύνες. Δεν μπορεί δηλαδή να εδόθει μια τέτοια εντολή. Ο αριθμός πρωτοκόλλου θεωρώ ότι είναι το πρώτο στοιχείο που δίνεται στον πολίτη. Πόσο δε σε μια δημοτική σύμβουλο. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο και με αυτό να κλείσουμε. Μήπως πιστεύετε ότι η Δημοτική Αρχή συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο με υπογραφές, κακό, ιστορίες, δεν δίνει πολύ περιθώριο και όλα αυτά και ενημέρωση, γιατί εξελέγει με ένα καλό ποσοστό, δυνατό ποσοστό, ότι θα μπορούσε να βγει και από την πρώτη Κυριακή Δήμαρχος, για πολύ λίγες ψήφους ο κ. Δημουξίδης πήγε δεύτερη Κυριακή και ουσιαστικά τώρα σου λέει ότι εγώ είμαι παντοδύναμος, επομένως δεν έχω κανέναν ανάγκη. Δεν εννοούμε. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρχει έτσι μια τέτοια σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού τους και να έχουν αυτή τη συμπεριφορά? Αν υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη στο βάθος ή στο μπροστινό μέρος του μυαλού του κυρίου Δομουξίδη, καλά θα κάνει να την αποβάλει, γιατί αυτό δείχνει πολιτική αλαζονία. Το ότι δεν εκλέφτηκε για κάποιους ψήφους από την πρώτη Κυριακή είναι ένα θέμα το οποίο όντως αναγνωρίσαμε το αποτέλεσμα, ευχηθήκαμε καλή επιτυχία, όλα να πάνε καλά για το καλό των δημοτών. Αν αυτό του δημιούργησε την ψευδαίσθηση
ότι δεν είναι δήμαρχος αλλά είναι κάτι άλλο, τότε πρέπει να το κοιτάξει, γιατί δεν μας περιμένουν εύκολες μέρες. Έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο ή χρειάζεται? Δεν την είχε την πλειοψηφία, κυρία Μωράιτη. Την απέκτησε την πλειοψηφία. Με πόσες ψήφους δηλαδή, πόσοι ήταν δημοτικοί? 13 συμβουλοί οι οποίοι είχε και στην πρώτη συνεδρίαση που κανονικά δεν επιτρέπεται, είχαμε, ενώ η πρώτη συνεδρίαση. Είναι συνεδρίαση ειδικού σκοπού. Μόνο για την εκλογή Προεδρείου και μελών Επιτροπής Οικονομικής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, είδαμε το εξής παράδοξο: να διαβάζεται επιστολή συμβούλου της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που εκλέχθηκε με τη Μίζωνα Αντιπολίτευση. Ποιανού συνδυασμού δηλαδή? Του κυρίου Λούγκου. Του κυρίου Λούγκου. Ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε. Οπα. Και είπε κιόλας ότι προσχώρησε, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει, στη Νέα Δημοτική Αρχή για να γίνει αντιδήμαρχος. Αυτό έγινε στην ουσία, γιατί αμέσως μετά ανακοινώθηκε Δηλαδή του έλειπε ένα σύμβουλος και αυτόν τον ένα τον βρήκε. Έτσι. Άρα έχει πλειοψηφία. Τώρα έχει την πλειοψηφία, αλλά σας πω και κάτι, για να μην την είχε την πλειοψηφία, με αυτόν τον νόμο. Ναι. Που πήγε να διορθώσει τον Κλισθένιο, 46-23 και 46-25, ναι, 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 οι δύο νόμοι. Θα μπορούσαν να περάσουν. Θα μπορούσαν να περάσουν τα πάντα. Ναι, στο αλλά για να έχει καλυμμένα τα πάντα. Ναι, ίσως και για. Ο Δήμαρχος βρήκε έναν ακόμα. Βρήκε έναν ακόμα και αυτή τη στιγμή έχει 14. Ο οποίος όμως έγινε αντιδήμαρχος από αυτά. Έγινε πάρα αυτά. Έγινε αντιδήμαρχος ο δημοτικός σύμβουλος του κυρίου Λούγκου που ανεξαρτητοποιήθηκε. Βεβαίως. Αντιδήμαρχος οικονομικών. Να κρατάμε και λίγο τα προσχήματα. Να κρατάμε και λίγο. Ο άνθρωπος ήθελε να δουλέψει τώρα, ένα λεπτό. Είπε ότι ήθελε να δουλέψει και μπορούσε να δουλέψει καλύτερα στην πλειοψηφία και όχι στην. Ωραία, και μπράβο του. Και να σπαστούμε την άποψή του. Αλλά άμα δεν γινόταν αντιδήμαρχος, δεν θα μπορούσε να δουλέψει. Κυρία Μωραϊτή, εκεί που μας τάζει ο λαός πρέπει να είμαστε. Και στο κάτω-κάτω ο καθένας κρίνεται. Εντάξει τώρα, άμα υπάρχει κι άλλος δρόμος για να πάμε από εκεί που δεν μας έταξε, δεν μας έκανε την τιμή να μας τάξει. Είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα φιλοσοφίας. Ωραία. Σας κάλεσε ο Δήμαρχος να σας ζητήσει συνεργασία, δηλαδή μέσα σε αυτές τις συνεδριάσεις που προλάβατε και κάνατε, ζήτησε τη συνεργασία της αντιπολίτευσης ώστε να περνάνε με περισσότερες ψήφους τα θέματα και να μην είναι οριακή η πλειοψηφία. Είμαι δημοτική σύμβουλος τα προηγούμενα 5 χρόνια και τώρα αρχηγός της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης. Το γραφείο του Δημάρχου το έχω περάσει μόνο μία φορά όταν πήγα και ορκίστηκα. Ποτέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Το θέμα φαίνεται ότι θα έχει συνέχεια. Εμείς θα επιμείνουμε μέχρι που να έχουμε μια απάντηση. Ελπίζω να μην πρωταγωνιστούμε για τέτοιους λόγους. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά μας πονάει. Δεν θα πρέπει. Ναι, αλλά να σας πω κάτι τώρα. Δεν μπορεί να επιλέγει κάθε δημοτική αρχή για ποιο θέμα θα πρωταγωνιστεί. Όχι, αυτό είναι δική σας. Μπορεί. Ναι, όχι, δεν μπορεί. Μάλλον δεν έγινε αντιληπτή το ήθελα να πω. Εσείς γίνετε καθόλου αντιληπτοί. Εγώ δίνω απάντηση όμως σε κάποιους. Δεν μπορούν μόνο οι δήμαρχοι να αποφασίζουν για ποια θέματα θα πρωταγωνιστούν. Σωστά. Έτσι, η καθημερινότητα είναι αυτή που θα πρέπει να λύνει προβλήματα. Αν λοιπόν κάποιοι επιλέγουν να μας παρουσιάζουν μόνο το καλά, τα καλά, τότε δεν έχουμε λόγο ύπαρξης εμείς. Έτσι. Ούτε εμείς. Ούτε εσείς. Ναι. Μας παρουσιάζουν μόνο τα καλά. Τα υπόλοιπα δεν βαριέστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε και καλά. Και θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Από ό,τι καταλαβαίνω, καθώς δεν υπάρχουν απαντήσεις. Να είστε καλά. Καλό κουράγιο.